Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα στη σειρά παρουσίας εξοπλισμού σας θα σας παρουσιάσω δύο προϊόντα που μου έκαναν εντύπωση, αν και δεν τα έχω ψαρέψει εγώ προσωπικά, αλλά φίλοι οι οποίοι έχουν μείνει ευχαριστημένοι και ακούγοντάς τους το πόσο ζεστά μίλαγαν για τα εργαλεία, μου κίνησαν και εμένα την διάθεση να τα κάνω παρουσίαση. Λοιπόν, το σύστημα αυτό αποτελείται από ένα καλάμι από καθαρά ανθρακονήματα, έτσι, το οποίο προορίζεται για τζίγκιν και για βαθιά καθετή, ακόμα και για συρτή βυθού και για καμπούρα τζίγκιν ή τσίγκου τζίγκιν, έτσι, πλάνο. Και το μηχανάκι που είναι οριζοντίου τυμπάνου, σταθερού τυμπάνου, περιστρεφόμενου τυμπάνου με κατανεμητή. Λοιπόν, το καλάμι είναι, εντάξει, να πω τώρα πάλι αγαπημένες μου εταιρείες είναι, έτσι, τις έχω εμπιστοσύνη, της Daiwa, το Mega Force, το Jig, το 190 High Sensor ή τα S, όπως το λέει αυτό, AF. Λοιπόν, είναι ένα καλαμάκι κατασκευασμένο, το στέλεχος του εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, έτσι. Είναι ένα πολύ όμορφο καλάμι. Έχει 6 οδηγούς SICK. Είναι ένα καλάμι με προοδευτική δράση, έτσι, δίνει σε όλο, δεν έχει δηλαδή μαλακή μύτη. Είναι προοδευτικό, ακολουθάει την καμπύλη όλο μαζί, είτε από την πάνω είτε από την κάτω μεριά. Η οδηγή του είναι κλασικά της Fuji η SICK, έτσι, από καρβίδιο της σιλικόνης, έτσι, σταθεροποιημένη με νήμα και εποξική κόλλα πάνω στη βέργα των ανθρακονημάτων, στηριζόμενη σε 3 σημεία, ένα μπρος και 2 πίσω, έτσι όπως βλέπετε, και είναι ανοξείδωτα τα στελέχη που τους κρατάνε. Λοιπόν, η Daiwa, για να σπάσει τη μονοτονία του κατάμαυρου μεταξύ πρώτου και δεύτερου οδηγού, έχει βάλει ένα κομμάτι γύρω στους 20 πόντους στο πορτοκάλι, το κλασικό χρώμα της Daiwa, έτσι, για τις συνήθως και τα μηχανάκια της Daiwa που αποτελούν συνοδευτικά αυτών των καλαμιών έχουν τέτοια χρώματα, όπως έχετε δει και σε προηγούμενα βίντεο. Λοιπόν, και εδώ είναι η λαβή του, πάλι Eva, έτσι, υλικό που κρατάει στα χέρια, μοιάζει με σουγκαράκι και δεν μας γλιστράει, έχει πολύ καλό κράτημα. Εδώ η βάση του είναι της Fuji με το λογότυπο της Daiwa, με ενισχυμένο ανωδιωμένο δαχτυλίδι και πάνω και κάτω από αλουμίνιο, και εδώ πάλι ενισχυμένο αλουμίνιο και τοποθετείται κατά αυτόν τον τρόπο. Κλειστό είναι ένα 39 και ανοιχτό πάει ένα 90. Ένα πολύ ωραίο καλαμάκι να μας δουλέψει τον πλάνο, έτσι, να μας δώσει τσιμπήματα από τα βαθιά, έτσι, από ψάρια, από βαθιά καθετή, και πάντοτε όταν ανοίγουμε, έτσι, όταν τοποθετούμε το καλάμι και όταν το ανοίγουμε, στρίβουμε, ποτέ δεν τραβάμε, στρίβουμε, πιάνουμε εδώ στον οδηγό κατά αυτόν τον τρόπο για να μην το καταστρέψουμε και να μας δώσει και χέρι να δώσουμε να δουλέψουμε, έτσι, και αυτή την κίνηση, το ένα χέρι πάνω, το άλλο χέρι κάτω, για να ανοίξουμε τα καλάμια μας, έτσι, για να μην καταστρέφουμε τα υλικά εδώ στις ενώσεις. Λοιπόν, το βάρος του καλαμιού είναι 244 γραμμάρια,
όπως σας είπα, είναι δύο στελεχών βάση και τον Μπλάνκα πάνω, έτσι, το στέλεχος του καλαμιού. Και είναι πάρα πολύ ωραίο καλαμάκι και η τιμούλα του είναι στα 55 ευρώ, μείον 10% η έκπτωση που ισχύει για τους φίλους συνδρομητές του καλαμιού από το κατάστημα του κυρίου Παπα Ιωάννου, Αθηνά 49, έτσι. Και περνάμε τώρα στο μηχανισμό της Okuma. Θα μου πεις, ρε φίλε, πάλι Okuma, πάλι Daiwa. Ναι ρε παιδιά, αφού μου αρέσουν αυτοί οι μηχανισμοί και είναι αξιόπιστοι, τι να σας πω, και αξίζουν τα λεφτά τους, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος από την πρώτη ματιά μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι είναι αξιόπιστος, βλέποντάς το. Το σώμα του είναι αλουμίνιο και μάλιστα αλουμίνιο με τέτοια επεξεργασία στο να αντέχει στο αλάτι και έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν οι μηχανισμοί αυτού του τύπου, οι οριζοντίου περιστρεφόμενου τυμπάνου, και κάτι που είναι εξτρά, έχει ένα καταμετρητή που μετράει όταν ρίξουμε το πλάνο μας ή το βαρύδι μας για την καθετή, έτσι, όταν το αφήσουμε ελεύθερο για να φύγει, έχει ένα καταμετρητή που μετράει πόσες στροφές έκανε εδώ και καταλαβαίνουμε και περίπου σε πόσο βάθος πηγαίνει. Λοιπόν, είναι ένας μηχανισμός που τα γρανάζια του τα έχει, σε αντίθεση με τους άλλους, τα έχει πολύ πιο κάτω από την μπομπίνα. Συνήθως οι άλλοι τα έχουν παράλληλα με την μπομπίνα. Εδώ βλέπετε τα γρανάζια, το χερούλι είναι πολύ πιο κάτω, έτσι. Η βάση του είναι ενισχυμένη, έχει πέλμα ατσάλινο για να κρατάει, έχει δύο πύρους εδώ για να δένουν πάνω στο αλουμίνιο, για το αλουμίνιο στις καταπονήσεις έχει κάποια, να σας το πω, προς τη θράψη, αλλά έτσι όπως είναι φτιαγμένο εδώ πέρα, και μάλιστα έχει και κενά για να περάσει εδώ από κάτω δεύτερο πιαστράκι για να δέσει ακόμα περισσότερο, έτσι, με βιδούλες πάνω στο καλάμι για να μην φεύγει με τίποτα. Εδώ στην αριστερή μεριά του μηχανισμού είναι το λεγόμενο, ο λεγόμενος συναγερμός, έτσι, όταν έχουμε βάλει το ψάρι μας πίσω, το ζωντανό μας, τραβάμε το καλαμαράκι μας, τη ζαργάνα μας, το ψαράκι, έτσι, για τη συρτή μας, όταν χτυπήσει το ψάρι ακούμε το συναγερμό, έτσι, περιμένουμε λιγάκι και του δίνουμε για το strike. Εδώ είναι ο μοχλός απελευθέρωσης μπομπίνας, αυτό εδώ το μοχλουδάκι, για να μπορεί η μπομπίνα να δώσει μπρος πίσω να φύγει το μολύβι. Εδώ είναι η ρύθμιση, αυτό εδώ είναι η ρύθμιση, το πόσο θα είναι σκληρή ή μαλακιά το τύμπανο μέσα να ξετυλίξει το νήμα ή την πετονιά, γιατί καμιά φορά αν το έχουμε τελείως αυτό λιτό, μπορεί φτάντας κάτω στο βυθό, από την ταχύτητα που έχει, περιστροφή που έχει το τύμπανο μέσα, έτσι, όπως είναι εδώ και είναι τελείως λιτό, αυτό με την ταχύτητα που το τραβάει το βαρύδι γυρνάει. Τώρα εδώ δεν φαίνεται, είναι μαύρο και δεν φαίνεται, έτσι. Και όταν κατέβει στο βυθό απότομα, μπορεί εκεί που χαλαρώνει να διπλώσει την πετονιά πίσω και να μας κάνει φωλιά, να μας κάνει μπλέξιμο. Γι' αυτό προρυθμίζουμε αυτό το διακοπτάκι εδώ πέρα, ώστε να σκληραίνουμε λίγο ή να μαλακώνουμε εδώ, το πόσο, βλέπετε που το κάνω μπρος πίσω, το πόσο εύκολα, έτσι, θα γυρνάει το τύμπανο μέσα. Λοιπόν, είναι με φρένα τύπου αστεροειδή 5 ακτίνων, το χερούλι του είναι αλουμινίου με μεγάλο πιάσιμο, όπως σας έχω δείξει, έτσι, για να μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να το δουλέψουμε χωρίς να μας γλιστράει, να το πιάσουμε, έτσι, να το χουφτώσουμε όπως μπορεί ο καθένας, έτσι. Είναι ένας μηχανισμός που προορίζεται για δεξιόχειρα, δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος βγαίνει και για αριστερόχειρα, μπορεί, δεν το γνωρίζω αυτό. Έχει τρία ρουλεμάν ατσάλινα, 2 και 1, έτσι. Έχει σύστημα αυτολιπαινόμενων γρανάζιων. Τα γρανάζια του είναι 100%
από ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, είναι ένας στιβαρός μηχανισμός ο οποίος μπορεί να απέξει και σε μεγαλύτερα θυράματα, έτσι, και έχει σύστημα σταθεροποίησης το MSS, το οποίο είναι της Okuma σύστημα. Η ταχύτητά του είναι 4,1:1, είναι ένας αργός σχετικά μηχανισμός, αλλά δυνατός μηχανισμός. Δεν μασάει, όπως λέω εγώ, παρόλο που έχει μόνο 3 ρουλεμάν. Τα ρουλεμάν του, το ένα είναι στο σύστημα των φρένων και τα άλλα δύο είναι στα γρανάζια πάνω, εκεί που τα χρειάζεται. Και το σύστημα των φρένων είναι πολλαπλό και είναι δίσκοι ατσάλινη, ανοξείδωτη, και πλάκες από ανθρακονήματα, δηλαδή κυκλάκια όπως είναι στα άλλα που σας έχω λύσει και έχετε δει, εναλλάσσονται. Έχει 6 δίσκους, 3 μεταλλικούς, 3 ατσάλινα μεταλλικά δισκάκια και 3 δισκάκια από ανθρακόνημα. Είναι ένας στιβαρός μηχανισμός, είναι αρκετά κλειστός, δεν αφήνει περιθώρια για διαβρώσεις, για να μπουν μέσα αλάτια και νερά. Βέβαια καλό είναι, όπως όλους τους μηχανισμούς, μετά από κάθε ψάρεμα να τους πλένουμε ή τουλάχιστον τους σκουπίζουμε με ένα πανάκι με γλυκό νερό. Τώρα αν τους έχουμε βουτήξει μες θάλασσα από ατύχημα, καλό είναι να τους ξεπλένουμε. Και το σύστημα, όπως σας είπα, των γρανάζιων είναι αυτολιπαινόμενο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομματάκι που ανοίγουμε εδώ από κάτω μία φορά το χρόνο, έτσι, και ελέγχουμε το πόσο λιπαντικό έχει μέσα και βάζουμε, έχει σαν, να σας το πω εσύ, σαν δεξαμενούλα, όχι ακριβώς δεξαμενούλα, λοιπόν, και εκεί μπορούμε να βάλουμε κάποιο ψηλό λαδάκι για να μας κάνει λίπανση στα γρανάζια εκεί που τη χρειαζόμαστε. Είναι ένα πολύ καλό μηχανάκι και η τιμούλα του βγαίνει στα 100 ευρώ μείον 10%, έτσι, από το μαγαζί του κυρίου Παπαϊωάννου. Και η χωρητικότητα σε πετονιά ή νήμα είναι, όπως μας λέει εδώ πάνω, 320 μέτρα για 0,45, είτε νήμα είτε πετονιά, και 420 μέτρα 0,40 είτε νήμα είτε πετονιά, και 490 μέτρα 0,35 νήμα πετονιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αναφέρει μετά και λίμπρες γιάρδες. Η λίμπρα είναι, όπως σας έχω πει, 0,45 του κιλού, δηλαδή περίπου 452 γραμμάρια, έτσι, σχεδόν κάτι λιγότερο από μισό κιλό. Και η γιάρδα είναι γύρω στους 91 πόδους. Λοιπόν, είναι το πόδι που είναι 30,3 και η γιάρδα περίπου πάει 91 και κάτι. Λοιπόν, και μας λέει σε λίμπρες, 15 λίμπρες, δηλαδή περίπου 7 κιλά αντοχή, 510 μέτρα, έτσι, εδώ μιλάει πλέον για νήμα P, έτσι. Μετά 20 λίμπρες περίπου, δηλαδή 8,5-9 κιλά παρακάτι, 420, και 25 λίμπρες περίπου 12 κιλά περίπου, 310 μέτρα. Ένας πολύ καλός μηχανισμός, στιβαρός, σωστός, έτσι, που αν το συνδυάσετε με το προηγούμενο καλαμάκι, θα τον έχετε για πολλά χρόνια αξιόμαχο, με την ελάχιστη συντήρηση από μέρους σας. Γιατί η Okuma είναι μια εταιρεία που έχει την αρκούδα, όπως λέω. Φτιάχνει για λογότυπο, φτιάχνει μηχανισμούς καλούς και σωστούς. Έτσι. Βέβαια όλα πλέον κατασκευάζονται στην Κίνα, έτσι, δύσκολο θα βρούμε ακόμα και καλάμι της Daiwa, παλιότερα κατασκευαζόντουσαν στην Ιαπωνία, μετά στο Βιετνάμ. Τώρα πλέον όλα κατασκευάζονται στην Κίνα, αλλά όπως λέω, με προδιαγραφές συγκεκριμένες. Δεν είναι κινέζικο, είναι κατασκευασμένο στην Κίνα για φτηνά εργατικά, έτσι,
με συγκεκριμένες προδιαγραφές υλικών και με πολλούς ελέγχους. Αυτά είχα να σας πω, φίλοι μου. Αύριο πιστεύω, επειδή δουλεύω, να μπορέσω να δείξω 2-3 βιντεάκια, έστω και με το φως πάλι, για τους φίλους που με ρωτήσανε για τις αρματοσχέσεις του απίκου και με φελό και πώς αρματώνω και όλα αυτά. Έτσι. Να είστε καλά, καλές θάλασσες και 99% να μην πω 100% την Τετάρτη θα πάω ή για ψάρι ή για ψαροντούφεκο. Θα εξαρτηθεί από το φίλο το σταμάτη και τη διάθεσή μας. Πάντως δεν πρόκειται να τα αφήσω να περάσει έτσι. Να είστε καλά. Γεια σας.